Καλησπέρα Παναγιώτη, είσαι στον αέρα, είσαι στο Omnia TV σε μια έκτακτη εκπομπή για την ΕΡΤ. Ήσουν αυτός που με πήρε 5 και κάτι τα ξημερώματα, προφανώς για να μου πεις τι έχει συμβεί. Ναι, στην πραγματικότητα δεν είμαι ακριβώς αυτό που θα λέγαμε αυτό στην ίδια την εκένωση. Απλώς ήμουνα στο πρώτο ρουλεμάν που είχε προγραμματιστεί με τους ανθρώπους που ήμασταν εκεί από τις προηγούμενες μέρες, που σημαίνει ότι είχα την ευτυχία να λάβω το τηλεφώνημα περίπου 10 λεπτά μετά την εισβολή των ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο. Ναι. Και είχα την υποχρέωση να ενημερώσω καμιά δεκαριά ανθρώπους για αυτό που συμβαίνει. Οπότε μπορώ να σου πω τα πράγματα από την ώρα που έφτασα εκεί, που είναι περίπου μία ώρα μετά την εισβολή. Άρα είχε γίνει και αυτό το πρώτο πέσιμο της αστυνομίας που οδήγησε τους ανθρώπους από την είσοδο της πύλης, από την ύλη μέχρι περίπου την πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Άρα οι συνθήκες όταν πήγα εγώ ήταν αυτές. Και το κλεισμένο το τείχος με τις δύο κλούβες στο ύψος του Βασιλόπουλου και κυρίως ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων, το οποίο πρέπει να ήταν εκεί γύρω στα 300 άτομα εκείνη τη στιγμή, σε αυτό το κομμάτι της ανόδου της Μεσογείων, που αρχίζει από το Βασιλόπουλο και τελειώνει στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής ή αντίστροφα, όπως, όπως ανεβαίνουμε. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν υπήρχε κόσμος συγκεντρωμένος. Μετά από λίγο αντιληφθήκαμε ότι το πίτις των αστυνομικών δυνάμεων, αν το παρέκαμπτες και πήγαινες από τον κάτω δρόμο, δηλαδή μέσα από τον Κοτόπευκο, μπορούσες να βρεις στο κομμάτι μπροστά από την πύλη, γιατί όπως ξέρεις το κομμάτι της καθόδου της Μεσογείων δεν έκλεισε κατά τη διάρκεια του πρωινού. Με αποτέλεσμα να υπάρχει άλλη μια ομάδα όταν κάναμε αυτή τη διαδρομή με μια φίλη, να βρούμε άλλη μια ομάδα ανθρώπων μπροστά στην πύλη και το κορδόνι των δυνάμεων καταστολής. Εκεί μείναμε μέχρι που επέστρεψαν από την από τη Γαδά που είχαν προσαχθεί ο Καλφαγιάννης, ο πρόεδρος του ΠΟΣΠΕΤ και ο Τσιμπίδας, που ήταν και ο άνθρωπος που ήταν στον αέρα την ώρα που μπήκαν οι αστυνομικές δυνάμεις μέσα. Και σιγά σιγά ο κόσμος μεγάλωνε σε ποσότητα. Εκεί μάθαμε ότι επίσης ότι η ΕΛΜΕ της περιοχής είχε βγάλει στάση εργασίας και διάφορα άλλα. Νομίζω και ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, αλλά δεν το έχω επιβεβαιωμένο αυτό. Και στη συνέχεια, ενώ παρέμενε αυτό το κομμάτι, αυτή η κατάσταση που σου λέω, που είναι λίγο περίεργη, γιατί ενώ σε φυσικές συνθήκες αυτά τα δύο μπλοκ θα έπρεπε να έχουν επαφή, η αστυνομία επέμενε να διατηρεί αυτά τα δύο μπλοκ χωρισμένα από τις κλούβες. Γύρω στο μεσημεράκι, με μια κίνηση που ξεκίνησε από κάτω, από την κάτω μεριά, έκλεισε το ρεύμα της και της καθόδου της Μεσογείων. Και μετά από μερικά ψιλοτζαρτζαρίσματα, δεν ήταν τίποτα σημαντικό εκεί, οι δυνάμεις αποφάσισαν να αλλάξουν στρατηγική και σχέδιο και να αφήσουν τα δύο γκρουπ να ενωθούν. Οπότε αυτό που συνέβη ήταν ότι ο κόσμος κατάφερε να ενωθεί και μετά από τις 4 και μετά άρχισε να γίνεται αυτό που προφανώς βλέπεις και τώρα στις οθόνες σου αν παρακολουθείς το live που μεταδίδεται. Ναι, έχουμε και δικό μας πράκτορα εκεί. Α, έχετε και δικό σας πράκτορα, ωραία. Το γεγονός δηλαδή ότι αρχίσανε να έρχονται τα πρωτοβάθμια σωματεία και διάφορες οργανώσεις και τα λοιπά και να δημιουργείται αυτή η κατάσταση της συγκέντρωσης που υπάρχει ακόμα και τώρα. Παναγιώτη, εσύ αυτό το πράγμα το έχεις ζήσει, το έχεις δει εδώ και πολλούς μήνες. Εγώ σε θυμάμαι και στο booth που έχουμε έρθει και έχουμε κάνει συνεντεύξεις και τα λοιπά και το έχεις παλέψει, έχεις βοηθήσει. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται? Ειλικρινά δεν ξέρω.
Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω καμιά πρόβλεψη αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα ζήτημα το οποίο ξεκίνησε τόσο ηλίθια από την πλευρά της κυβέρνησης εξακολουθεί να διαχειρίζεται με την ίδια ηλιθιότητα. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει. Ξέρω μόνο ότι για μένα και μόνο την εμπειρία μου αυτού του καιρού μπορώ να μεταφέρω. Υπάρχει ένα κομμάτι των ανθρώπων που, είναι, που βρισκόντουσαν σε πρώην κατάσταση της ΕΡΤ, δηλαδή στη γνωστή κατάσταση της ΕΡΤ, αυτό που αποκαλούσαμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βολεμένους ή δημόσιους υπόλοιπους και όλα αυτά σε πολλά εισαγωγικά όπως καταλαβαίνεις, ναι. Που όλο αυτό το διάστημα έχει δείξει μια εξαιρετική συμπεριφορά απέναντι στα πράγματα και αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω στην ΕΡΙΤ ούτε σε τίποτα από όλα αυτά που θέλουν να ξανακάνουν με αυτό το είδος κρατικής πια ραδιοτηλεόρασης. Δηλαδή αν δεις σήμερα το δελτίο της Δέλτα Τάφ ή αυτά που έλεγε το δωτό ραδιόφωνο σήμερα όλη την ημέρα, πραγματικά ανατριχιάζεις με το μέγεθος της υποκρισίας. Οπότε θέλω να πω, νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι εκεί μέσα υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που αξίζει το κίνημα να εκμεταλλευτεί την τεχνογνωσία τους και να τους εντάξει σε αυτό που δημιουργείται. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή και αυτοί δεν θα μπορούν να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους, είναι ήδη πολύ καρφωμένοι μετά από τους 4 μήνες που παρέμειναν εκεί και τον τρόπο που πολιάστηκαν με αυτή την ιδέα ότι μπορούν πρώτη φορά στη ζωή τους να κάνουν πραγματικά σοβαρή δημοσιογραφία και να μιλάνε για πράγματα που μέχρι τότε ήταν απαγορευμένα, που θα το θέλουν και οι ίδιοι. Αυτό τώρα είναι μια προσωπική εκτίμηση, αλλά αν μου επιτρέπεις θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε σχέση με τη γενική κατάσταση. Ναι, ναι. Για μένα αυτό που συμβαίνει σήμερα και διατύπωσε πάρα πολύ καλά μια φίλη που μου έδωσε, που έχει και το copyright, θα λέγαμε, της φράσης, είναι η ολοκλήρωση μιας ένοπλης ληστείας από την πλευρά του κράτους πάνω σε ένα τεράστιο κοινωνικό αγαθό. Δηλαδή, στις 11 Ιουνίου αυτό που ξεκίνησε ήταν μια οικειοποίηση ενός καθαρά κοινωνικού πόρου, γιατί η ΕΡΤ φτιάχτηκε με λεφτά του ελληνικού λαού και το συντηρούσε ο ελληνικός λαός με τις εισφορές του και με όλα αυτά. Άρα λοιπόν στις 11 Ιουνίου ξεκίνησε μια υπεξαίρεση αυτής της κοινωνικής περιουσίας. Και έγινε με τον ίδιο τρόπο ένοπλα σε εισαγωγικά. Δηλαδή χρησιμοποιώντας όμως σαν όπλο το νομικό τερτύπι, ναι, και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Που δεν, δεν είναι κυρωμένη κιόλας, έτσι. Ναι, σήμερα αυτή η ένοπλη ληστεία ολοκληρώνεται. Δηλαδή σήμερα πια το κράτος έρχεται και υπεξαιρεί, κλέβει, ληστεύει αυτό το πόρο που είναι καθαρά κοινωνικός πόρος, δείχνοντας και το πραγματικό του πρόσωπο, ναι, της δυνάμεις καταστολής. Δεν είναι για μένα καθόλου τυχαίο ότι ακόμα και ο εισαγγελέας προσπαθεί να βγάλει την ουρά του απ' έξω από αυτή την ιστορία. Βέβαια, βέβαια. Είναι δηλαδή, είναι τρομακτικό το ότι σε όλες αυτές τις συνθήκες ακόμα και θεσμικά όργανα, συστημικά όργανα προσπαθούν να διαχωρίσουν τη θέση τους. Επίσης και για να μην σου τρώω και πάρα πολύ το χρόνο, να τελειώσουμε με αυτό αν θες, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ φωτεινό πράγμα αυτό που συνέβη όλο αυτό το διάστημα και φαίνεται από το γεγονός ότι η Βαλένθια μπαίνει στον ίδιο δρόμο από χτες, από ό,τι έμαθα. Ναι. Δηλαδή και στη Βαλένθια κλείνουν την τηλεόραση και στη Βαλένθια απαντάει η ομάδα των ανθρώπων που τη διαχειρίζεται, ενώ και αυτοί βρισκόταν σε ένα καθεστώς αυτού του είδους της δημόσιας τηλεόρασης με αυτοδιαχείριση. Δεν ξέρω τώρα αν καρμική η Ευρώπη μπορεί να σηκώσει 2 αυτοδιαχειριζόμενες τηλεοράσεις. Ούτε μία δεν μπόρεσε να σηκώσει, ρε. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι τη μέρα που εισβάλλουν στην ΕΡΤ οι άλλοι άνθρωποι έχουν, στη Βαλένθια έχουν ανακοινώσει ότι προχωράνε στο ίδιο μοντέλο, δηλαδή στην αυτοδιαχείριση. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα την προχωρήσουν με καλύτερο τρόπο από ότι την προχώρησε η ΕΡΤ. Αλλά για μένα ακόμα και αυτό το παιχνίδι δεν είναι χαμένο. Δηλαδή
Είναι ένα παιχνίδι που αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί. Βλέπω ότι από σήμερα το μεσημέρι εμφανίζονται πολύ ενδιαφέρουσες λύσεις και λύσεις με φαντασία, δηλαδή και το πρόγραμμα της πρωινής ενημέρωσης που βγήκε το μεσημέρι, παρά το ότι μου είπαν ότι είχε ψιλοκακό ήχο έξω από το ραδιομέγαρο, είναι μια θετική κίνηση, και αυτό το δελτίο ειδήσεων που βγαίνει τώρα είναι μια θετική εξέλιξη. Και τελικά στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα δελτίο ειδήσεων. Δούμε ότι ένα πραγματικό δελτίο ειδήσεων ή μια πραγματική ενημερωτική εκπομπή δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο με μια σειρά δυνάμεων καταστολής πίσω του. Η αλήθεια είναι φανερό ότι πρέπει να έχει από πίσω της οπλισμένους μπάτσους για να είναι αλήθεια. Ενημέρωση όχι πίσω από τα μάτια. Ενημέρωση όχι πίσω από τα μάτια. Μέχρι πέρυσι το κάνατε από πριν αυτό. Αυτό. Μία τελευταία ερώτηση. Πώς πιστεύεις ότι μπορεί να εξελιχθεί αυτό, πού μπορεί να πάει? Υπάρχει πιθανότητα τεχνική και κάποιοι άνθρωποι που είναι προσκύμενοι ή τέλος πάντων που μπορούν να συμβάλλουν να δημιουργήσουν ένα πόλο τέτοιο που να μπορούν να έχουν πια μια νέα ενημερωτική σελίδα σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει και να μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο από ό,τι επηρεάζαν? Νομίζω ότι η δυνατότητα είναι ανοιχτή. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι αυτό που θα λέγαμε ταχύτητα αντίδρασης απέναντι στα γεγονότα ξεκίνησε με πάρα πολύ αργό respond, με πάρα πολύ αργή ανάδραση. Το τελευταίο καιρό όμως οι άνθρωποι που όσο ξεκαθάριζε κιόλας το τοπίο και όσο οι άνθρωποι που ήταν εμπολεμένοι ή Bluetooth ή πράσινα σκουλίκια πηγαίνανε προς το άλλο μαγαζί. Γιατί για μένα η εμπειρία μου, αυτό που είναι πολύ σημαντικό στην εμπειρία μου από την παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας, είναι το γεγονός ότι για όλο το πρώτο δίμηνο η αίσθησή μου είναι ότι υπήρχαν άνθρωποι που εκεί μέσα βρίσκονταν ακριβώς για να καθυστερούν τη διαδικασία. Δηλαδή για να μπλοκάρουν, για να κρατάνε δέσμια τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Είναι περίπτωση λειτουργίας κομματικών μηχανισμών αυτό που λες? Όχι μόνο. Αλλά είναι. Είναι άνθρωποι που επίσης είχαν με από πριν συμβόλαια με αυτό που ονομάζουμε τρίπτυχο Μάναλη και Δίκο Γλουκαψή και που έμεναν εκεί για να κρατάνε το δελτίο ειδήσεων δεμένο, και αυτό απειλήθηκε όταν βγήκαν οι δηλώσεις για τη Δέλτα ΤΑΒ, ότι αυτά τα στελέχη που μέχρι τότε στις συνελεύσεις εμφανίζονταν, κυρίως στη συνέλευση των δημοσιογράφων, εμφανίζονταν ως η φωνή της λογικής, να πηγαίνουν μαζικά και να καταλαμβάνουν μάλιστα και διευθυντικές θέσεις στην απέναντι μεριά. Μάλιστα. Αυτό τώρα εμένα, συγγνώμη, όσο και αν μπορείς να με χαρακτηρίσεις καχύποπτο ή όχι, δεν μου φαίνεται τυχαίο. Έτσι, δεν μου φαίνεται τυχαίο ότι ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει τη συνέλευση κάτω και το δελτίο κάτω και όλα τα πράγματα κάτω, δεμένα χειροπόδαρα, μετά πάει και δηλώνει από εκεί και ανταμείβεται κιόλας γι' αυτό. Ναι. Υπάρχει κάποια σχέση. Εγώ τουλάχιστον τη βλέπω καθαρά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στην πορεία η ταχύτητα αντίδρασης των ανθρώπων που παρέμειναν εκεί μεγάλωσε. Ναι. Άρα δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προβλέψω ποιο θα είναι το επόμενό τους βήμα. Ξέρω ότι υπάρχει δυνατότητα, γιατί υπάρχει το ταλέντο, γιατί υπάρχει... Είναι εύκολο πια, όπως ξέρετε και εσείς οι ίδιοι, να λειτουργήσεις χωρίς πολύ μεγάλα στούντιο και χωρίς πολύ εκατομμύρια φώτα και όλα αυτά τα πράγματα, και παρόλα αυτά να παράγεις πρόγραμμα ουσίας. Αλήθεια. Άρα νομίζω ότι επειδή οι τεχνικές δυνατότητες που απαιτούνται είναι μικρές και επειδή υπάρχει ταλέντο, υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει και η πιθανότητα να δούμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή ένα επόμενο σχήμα το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως διάδοχο σχήμα αυτής της κατάστασης. Εγώ προσωπικά το ελπίζω δηλαδή. Υπάρχει πολλοί κόσμος, όλο τελευταίες ερωτήσεις κάνω, αλλά υπάρχει κόσμος που λέει, μας λέει και τώρα στο chat,
Παιδιά, λέει, πολύ το κουράσαμε. Εγώ θέλω να κατάληψη του κτηρίου τώρα. Να γίνει χαμός, να ανάψει σπίθα, να πάμε όλοι να γουστάρουμε. Λένε αυτό. Και υπάρχουν και πολλοί που το λένε. Εντάξει. Ποια είναι η σκέψη σου γι' αυτό? Η σκέψη μου γι' αυτό είναι ότι το ερωτηματικό είναι αν δεν έχεις καταφέρει. Εγώ σε προσωπικό επίπεδο δεν θα είχα αντίρρηση. Η ερώτηση δεν είναι αν μπορείς να κάνεις ανακατάληψη ενός κτηρίου, όπως έχουμε δει και από άλλες ανακαταλήψεις. Η ερώτηση πάντα είναι αν μπορείς και αν έχεις τη δύναμη να την κρατήσεις αυτή την ανακατάληψη απέναντι στο μηχανισμό του κράτους. Αν υπάρχει εκτίμηση λοιπόν από ανθρώπους ότι αυτή η ανακατάληψη μπορεί όχι μόνο να γίνει ως συμβολική ενέργεια, αλλά να γίνει ως λειτουργική ενέργεια, δεν θα είχα καμία απολύτως αντίρρηση και θα τη στήριζα κιόλας. Δεν μπορώ να εκτιμήσω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν, όπως βλέπεις, σε αυτή την επίθεση που γίνεται σε όλους τους κοινωνικούς χώρους και σε όλες τις αλήψεις και που την έχουμε δει να αρχίζει από τις αρχές του καλοκαιριού και να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει πάντα το σημείο που λέει ότι έχουμε καταλήψεις που κατάφεραν να ανακαλυφθούν και να διατηρηθούν και έχουμε και καταλήψεις οι οποίες κατάφεραν να ανακαταληφθούν για να ξανακαταλήξουν με περισσότερους συλληφθέντες. Έτσι. Άρα λοιπόν, πριν, ναι. Κάτι δείχνει αυτό και δεν μπορώ να το εκτιμήσω εγώ, γιατί δεν είμαι ούτε ειδικός επί του κινήματος, ούτε, ξέρεις, έχω καμία ικανότητα να πω ότι αυτό έγινε γιατί υποχώρησε το κράτος, είτε γιατί εσύ το ξεπέρασες στο επίπεδο της δυναμικής αντιπαράθεσης, είτε επειδή για κάποιο άλλο λόγο έκανε πίσω. Έχει νόημα να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά και έχει νόημα, αν θες, νομίζω, να μάθουμε από το ποιες καταλήψεις κατάφεραν να πάρθουν πίσω από το κίνημα και γιατί σήμερα σημαντικές καταλήψεις, κατά την άποψή μου, παραμένουν κλειστές. Ναι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα το ότι σε αυτή τη φάση που τα παραδέχονται πλέον όλοι ότι το κτίριο της κατάληψης Καραμακά δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί από κανέναν. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυναμική να το ξαναπάρεις και να το κρατήσεις. Ναι. Αυτό. Αυτά είναι. Μα εκεί είναι. Τα βασικά προβλήματα είναι εκεί. Δεν πρέπει να έρθει σε σύγκρουση. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, αν πραγματικά το κίνημα εκτιμήσει ότι μπορεί να ξαναπάρει το ραδιομέγαρο και να το φυλάξει, για να το φυλάξει σε βάθος χρόνου όμως, ναι. Προφανώς η δική μου άποψη είναι ότι δεν είχα καμία αντίρρηση και θα συμμετείχα και σε μια τέτοια ενέργεια. Αν το κίνημα επιθυμεί να πάρει το ραδιομέγαρο για να το καταστήσει πάλι ένα κούκι το οποίο στην πραγματικότητα θα το χάσει σε 2 μέρες ή θα δώσει αφορμή για να παιχτεί το παιχνίδι της φθοράς και, και του πανταλισμού που μέχρι τώρα δεν τους βγήκε, δεν είμαι μέσα. Ναι, ναι, όχι, σαφώς. Μα κανείς δεν μιλάει για τέτοιο πράγμα. Κανείς δεν μιλάει για τέτοιο πράγμα και σίγουρα δεν πρόκειται να βοηθήσει οποιαδήποτε ενέργεια πρόκειται να κάνει οποιοδήποτε κομμάτι της κοινότητας. Εγώ τουλάχιστον δεν θα μπορούσα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, εκτός αν μιλάγαμε για κάτι το οποίο είναι συνολικό, καθολικό και αποτελούσε ένα έναυσμα αποδιοργάνωσης, πώς να το πω, να πληγεί η κανονικότητα προκειμένου να κάνουμε ένα reboot. Υπό αυτή τη συνθήκη είναι τελείως άλλη η κουβέντα. Ναι, εντάξει, στο δικό μου το μέλλον. Αλλά πάλι εδώ, ρε παιδί μου, αυτό που συμβαίνει και το οποίο μου φαίνεται ελαφρώς ανησυχητικό είναι ότι έχεις την επίθεση στο εμπρός, την πρόσφατη επίθεση στο εμπρός, ναι, με, ναι, τις συλλήψεις. Έτσι. Καταφέρνεις να το ξαναπάρεις και φαίνεται ότι εκεί η δυναμική είναι μια δυναμική διατήρησης. Η δυναμική, έτσι, είναι μεγαλύτερη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν ξέρω, πρέπει κάποια στιγμή δυναμική, να σκεφτούμε. Αυτό που λέει ο Λουκάς, του χώρου είναι μεγαλύτερη από το ενδιαφέρον αυτό, του κράτους. Η δυναμική του χώρου είναι μεγαλύτερη από το ενδιαφέρον του κράτους να το διατηρήσει τουλάχιστον προς ώρας. Ενώ δεν σημαίνει το ίδιο με την ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ είναι ανάπτυξη.
Ναι, αυτό σου λέω ότι άρα λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εκτιμηθεί, πρέπει να συζητηθεί και πρέπει οι άνθρωποι που θα αποφασίσουν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση να έχουν κυρίως στο μυαλό τους ότι το μεγαλύτερο κόστος, και τέλος πάντων αυτό λέει η δική μου εμπειρία από το Radio Mega Roll αυτό το διάστημα, το μεγαλύτερο κόστος δεν είναι το κόστος ανακατάληψης, είναι το κόστος διατήρησης. Ναι. Και το κόστος της διατήρησης 14 και 15 Αυγούστου ήταν εξαιρετικά μεγάλο. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Της διατήρησης για όλο το διάστημα του Αυγούστου ήταν πολύ μεγάλο. Ναι, ναι. Έχεις πολύ δίκιο. Άρα, αν αυτή τη στιγμή η κοινωνία αισθάνεται έτοιμη να πάρει αυτό το πράγμα στα χέρια της, γιατί για μένα αυτό το πράγμα ανήκει στην κοινωνία, έτσι είναι ξεκάθαρο από την αρχή, από την πρώτη μέρα λέω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα σεντ δικαίωμα του κράτους πάνω στο Ραδιομέγαρο και πάνω στην ΕΡΤ, ούτε πάνω στο αρχείο, ούτε πάνω σε τίποτα. Δεν έχει πληρώσει στην πραγματικότητα τίποτα και τώρα ξεπουλάει κάτι που δεν του ανήκει. Άρα είναι ένοπλη ληστεία αυτό που κάνει. Ναι. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, ναι, αν πραγματικά η κοινωνία θεωρεί ότι το κτίριο, η ιδέα, η δημόσια ενημέρωση, η ενημέρωση συνολικά, η ψυχαγωγία και όλο αυτό του ανήκει, είναι σαφές, της ανήκει μάλλον, συγγνώμη που χρησιμοποιώ λάθος όρο, αν ανήκει στην κοινωνία, τότε η κοινωνία πρέπει να έρθει με ένα πρόγραμμα που θα ξεκινάει όχι από το μόνο από το τι πρόγραμμα βγάζει αυτό το κοινωνικό αγαθό προς τα έξω και δίνει στην κοινωνία, αλλά και το πώς διαχειρίζεται και τα σκουπίδια του και το πώς είναι αυτόνομο ενεργειακά και το πώς όλο το πακέτο πρέπει να το δούμε. Αυτό πρέπει να το δούμε ολόκληρο. Είναι ολόκληρη νοοτροπία. Να το πάρουμε, πρέπει να το δούμε όλο. Είναι ολόκληρη νοοτροπία και έχεις πάρα πολύ δίκιο. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα και για την παρέμβαση και για την ενημέρωση από το σημείο όσο μπορούσες και όσο ήξερες σε σχέση με αυτά που συνέβησαν το πρωί. Θα προσπαθήσουμε να το καλύπτουμε όσο μπορούμε. Θα είμαστε σε μια επικοινωνία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση ή καλό παιδιά. Υπόλοιπο. Και καλό κουράγιο. Να είσαι καλά. Γεια.